Μην πούμε ότι πάμε στα παλιά δεδομένα μέχρι και το 93-94, μέχρι και το 2003-2004. Εκεί οι σκανδιναβικές χώρες όλες μαζί έφταναν να φέρουν γύρω στους 130-140.000 κόσμο. Αυτό ήταν φαινόμενο. Αυτό έχει εκλείψει. Η σουηδική αγορά δειλά-δειλά ερχόταν. Φέτος το 2012 κάποιες από τις εταιρείες επανήλθαν. Και το 2013 κάποιες ήδη έχουν κάνει συμβόλαια πάλι σκανδιναβικές για να φέρουν περισσότερους Σουηδούς. Αλλά κάποιες άλλες κόβουν το πρόγραμμα για λόγους καθαρά οικονομικούς, για λόγους καθαρά μείωσης ρίσκου, δηλαδή δεν θέλουν να ρισκάρουν, διότι είναι θέμα κερδοφορίας και όταν ο tour operator δεν κερδίζει, λογικά σταματάει το πρόγραμμα. Και αυτό συμβαίνει σε κάποια γραφεία τα οποία δουλεύουν χρόνια με το νησί μας. Φυσικά, εμείς ελπίζουμε ότι μπορεί και να αλλάξει κάτι προς το θετικότερο και να αρχίσει ξανά, να μπούμε ξανά στα παλιά νούμερα, αν και το θεωρώ πολύ δύσκολο. Οι προσπάθειες όμως γίνονται και τα τελευταία χρόνια για να η διαφήμιση της ΚΟ πλέον δεν είναι η νέη μόνο, η ΚΟ είναι για όλους και οι διαφημίσεις που γίνονται από τις εταιρείες αυτές είναι και για οικογενειακό τουρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα και ας κάνουμε υπομονή που και ίσως με το καλό προϊόν να φέρουμε ξανά το ανούμερο που φέρναμε παλαιότερα. Για τη φετινή περίοδο ενδεχομένως θα μπορούσατε να κάνετε ένα υπολογισμό κατά νότερο πού θα μπορούσαν να φτάσουν οι αφίξεις από τις 4 σκανδιναβικές χώρες. Συνολικά εγώ δεν βλέπω να ξεπερνάμε τις 50.000 εφέτος όλες οι χώρες μαζί. Δηλαδή η Σουηδία είναι σύν από τα προηγούμενα χρόνια, η Νορβηγία είναι στα ίδια επίπεδα, η Φιλανδία σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Πιστεύω ότι εκεί θα φτάσουμε, διότι σας είπα, τα νούμερα τα παλιά είναι δύσκολο να τα πιάσουμε. Είναι κρίμα που το λέω, αλλά δυστυχώς αποτύχαμε σε αυτό το τομέα. Ξέρουμε όλοι από πού ξεκίνησαν τα προβλήματα και ας ελπίσουμε να μην συμβαίνουν τέτοια, διότι έχουν συμβεί παρόμοια σε άλλες αγορές, όπως γνωρίζετε, και ας ελπίσουμε να μην συμβαίνουν τέτοια παραστατικά. Η Σκανδιναβία είναι παραδοσιακή φίλη της Ελλάδας αλλά και της ΚΟ. Τα τελευταία χρόνια όπως εκδρομών και όλα αυτά και θα πρέπει να προστατευόμαστε, να αλληλοπροστατευόμαστε, διότι αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο θα χαθούν κάποια κεφάλαια και κάποιες επιχειρήσεις θα βρεθούν σε δύσκολη, σε δυσμενή θέση και δεν θα μπορούν να αντέξουν.